Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για να παρακολουθήσουμε και αυτό το μεσημέρι μαζί τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Τρίτη 9 Ιουλίου έχουμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε και αρχικά μαζί να παρακολουθήσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ένα τραγικό συμβάν σημάδεψε τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα Aegean 600. Αργά χθες το βράδυ, δύο μέλη ιστιοπλοϊκού σκάφους που συμμετέχει στον αγώνα έπεσαν στη θάλασσα κοντά στην Κάρπαθο. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενέστατες, με τον άνεμο να λισομανά με 60 μίλια ταχύτητα την ώρα και τα κύματα να έχουν ύψος 2 μέτρων. Αμέσως τα άλλα μέλη του πληρώματος έκαναν όλες τις προβλεπόμενες κινήσεις και περισυνέλεξαν τους δύο συναθλητές τους, έναν άντρα και μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε τραυματιστεί και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλίδα είναι 40 ετών και ήταν πλήρωμα στο σκάφος Heaven. Κατά πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν στέλεχος εταιρείας που προσέφερε υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών στη Γαλλική Ριβιέρα. Για τις 16 Ιουλίου διεκόπη η δίκη για το Μάτι, προκειμένου να ενημερωθούν επί της δικογραφίας οι συνήγοροι που όρισε το δικαστήριο στον κατηγορούμενο Ιωάννη Φωστιέρη. Υπενθυμίζεται ότι ο Φωστιέρης, τότε διοικητής του ΕΣΚΕ, είχε δικαστεί και καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος χωρίς συνήγορο. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους κώδικες, σε ανάλογης μορφής αδικήματα πλέον, το δικαστήριο υποχρεούται να διορίσει συνήγορο στον κατηγορούμενο, προκειμένου να μην ανακύπτουν θέματα ακυρότητας. Σήμερα, λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε πως για τον Ιούλιο θα υπάρχουν συνεχείς συνεδριάσεις και για τον Αύγουστο θα δούμε. Το ενδεχόμενο πάντως συνεδρίας του δικαστηρίου και τον Αύγουστο προκάλεσε την τοποθέτηση των δικηγόρων που ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δεν μπορούν να γίνονται συνεδριάσεις τον Αύγουστο. Την άρση του καθεστώτος προστασίας των κουκουλοφόρων μαρτύρων της Κεβορίας Νοβάρτης ζητά ο Αντώνης Σαμαράς με αίτημα προς την Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός συνοδεύει το αίτημά του με συμπληρωματικό υπόμνημα που περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα που αποκαλύφθηκαν στη Βουλή, σύμφωνα με τα οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες και ο δικηγόρος τους Παύλος Σαράκης είχαν οικονομικά ωφέλη από την υπόθεση Νοβάρτης, στοιχείο που αποτελεί ασυμβίβαστο με το καθεστώς προστασίας. Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr οι 35.000 τελικοί δικαιούχοι της δράσης Θέσσαλη Ευρωσπάς 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του άφημή τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν αν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων, συνδεόμενοι στην εφαρμογή τους και ελέγχοντας την κατάσταση της αίτησής τους. Οι αιτήσεις των δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης θα είναι σε κατάσταση κληρωθήσα. Ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε αναλυτικά να βλέπουμε την επικαιρότητα στη Θεσσαλία. Αρχίζουμε από τη Μαγνησία και καλωσορίζω εδώ μαζί μου τον Βασίλη Μπαντίδη. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι με αυτά που έτσι καθημερινά καταγράφουμε και τις μεγάλες ελλείψεις που τελικά διαπιστώνουμε, τα λέγαμε και χθες, τεράστιες ελλείψεις που κανένας δεν έχει φροντίσει να καλύψει για μια εύρυθμη, σωστή λειτουργία των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. Κέντρα υγείας που καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές απομακρυσμένες, εκτός του αστικού κέντρου, μακριά από ένα νοσοκομείο, έτσι. Άρα, όλες οι θέσεις εκεί θα έπρεπε να ήταν καλυμμένες. Και λέγαμε και χθες ότι μεταφέρθηκε ένας τραυματίας τελικά στο Πήλιο, και μάλιστα βαρύτατα τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας αρχικά, αντί με ασθενοφόρο, πάλι σε καρότσα αγροτικού. Ναι. Και τώρα, δεν είναι ότι δεν είχαμε οδηγό ασθενοφόρο.
δεν είχαμε ασθενοφόρο σε λειτουργία. Γιατί το ένα ήταν σε διακομιδή στο Βόλο, σε περιστατικό, και το άλλο ήταν στο συνεργείο. Mm-hmm. Και το περιμένουν, όμως έχει προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια και μπαινοβγαίνει στα συνεργεία. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να το είχαν κοιτάξει από το Υπουργείο Υγείας χρόνια πριν. Μα τώρα γίνεται από τη μία να συζητάμε ότι δεν υπάρχουν οδηγία, αλλά υπάρχουν ασθενοφόρα που είναι κινητοποιημένα. Όταν καλύπτονται οι θέσεις των οδηγών και των πληρωμάτων, δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είτε γιατί δεν χωράει να περάσει τα στενά γιατί είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο και τη στιγμή που το θες δεν έχεις το κατάλληλο, είτε γιατί είναι στο συνεργείο. Εντάξει, κοντεύουμε να τρελαθούμε. Πόσα χρόνια αυτή την ιστορία. Με τα συνεργεία, τα ασθενοφόρα στα συνεργεία, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχουν γίνει δωρεές. Έχουμε καλύψει και εμείς το ρεπορτάζ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν δει τα Υπουργεία εδώ και χρόνια. Δεκαετίες το θέμα της ενίσχυσης του στόλου των ασθενοφόρων. Μου θυμίζει την ιστορία με τα πυροσβεστικά μέσα, που επίσης μετά τις φωτιές στον πύργο Ηλίας είχε κατατεθεί ένας ογκοδόσατος φάκελος για την ενίσχυση με συγκεκριμένα πυροσβεστικά και ακόμα δεν τα έχουμε πάρει αυτά τα πυροσβεστικά. Έτσι γίνεται και με τα ασθενοφόρα, νομίζω. Και να πούμε και κάτι άλλο πολύ σοβαρό τώρα, Βάσο, διότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα και έχουμε και δηλώσεις και γειτόνων, ανθρώπων που γνωρίζουν τον 60χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε αυτό το περιστατικό στη Ζαγορά το πρωί του Σαββάτου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι έπαθε, Βασίλη, να το πιάσουμε ναι, από εκεί. Είχε βγει να κάνει κάποιες εργασίες στο κτήμα, όχι αγροτικές, κοντά στο σπίτι του σε κτήμα που έχει. Ανέβηκε σε μια σκάλα, σε μια σκαλωσιά. Ναι. Υποχώρησε όμως εκεί, δεν πρόσεξε λίγο η σκάλα. Και έπεσε και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη. Αυτό που μας μεταφέρουν εμάς οι άνθρωποι που πήγαν εκεί από πάνω του, που είναι συγγενείς, γείτονες. Του και συγγενείς. Ακριβώς. Είναι ότι έμεινε 2 ώρες αβοήθητος με αιμορραγία. Ναι. Ήταν στο σημείο από την αρχή που συνέβη ναι, αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, μόλις αντιλήφθηκαν ότι έπεσε ο 60χρονος και μάλιστα πτώση από μεγάλο ύψος. Από ένα ύψος πάνω από 4 μέτρα. Άρα με δύναμη έπεσε στο έδαφος και καταλαβαίνουμε και πόσο βαρύτα το τραυματισμό υπέστη. Ήταν εκεί, ήταν μπροστά στο περιστατικό. Είδαν τα πάντα να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους. Τι μας λένε λοιπόν, Βασίλη? Λένε λοιπόν ότι δεν είναι τα πράγματα όπως άκουσαν τον Υπουργό Υγείας να λέει. Δηλαδή. Α, γιατί έγιναν σήμερα δηλώσεις από τον Υπουργό. Έγιναν δηλώσεις σήμερα από τον Υπουργό Υγείας, θα τις δούμε σε λίγο στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Όπου ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει ότι το σύστημα, παρά το ότι είχαμε το πρόβλημα με τα ασθενοφόρα, λειτουργήσε ακαριέα. Τι λέει. Είναι το ακαριέα μετά από 2 ώρες. Ναι, ότι πήγε, λέει, άμεσα, είπε ο Υπουργός, ο γιατρός και ο νοσηλευτής, ο διασώστης που είναι στο κέντρο υγείας, τους με ρώτησε, αυτοκίνητο. Τους ρώτησε με τι πήγαν. Αλλά εμάς μας μεταφέρουν οι κάτοικοι, όπως είπαμε, Βάσο. Ο Υπουργός τους ρώτησε, το γιατρό και τον νοσηλευτή που έσπευσαν μόλις έμαθαν τι συνέβη, έσπευσαν. Τους ρώτησε με τι πήγατε στο σημείο, τους ρώτησε ο κύριος Υπουργός. Με τι πήγανε στο σημείο. Εμείς μάθαμε με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο πήγανε. Με το αυτοκίνητό του στο σημείο. Αν και αυτό δεν είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή για την κατάσταση του εθνικού και το συστήματος υγείας, τι είναι. Και το προσπέρασαν αυτό, ναι, και ο γιατρός και ο νοσηλευτής. Και το ακαραίο παράλληλα πώς ανταποκρίνεται σε αυτό που μας μεταφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, που όπως είπες έπεσαν οι συγγενείς και οι γείτονες πάνω από τον 60χρονο που έχει τραυματιστεί σοβαρά και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Όταν μας μεταφέρουν λοιπόν αυτό ότι πέρασαν 2 ώρες με αιμορραγία αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι λοιπόν το ακαραίο. Και επίσης κάτι άλλο, ακούσαμε το Υπουργείο Υγείας να λένε ότι ήταν κοντά το κέντρο υγείας μετά. Ναι, μεν μπήκε σε καρότσα αγροτικού που το περνάμε αυτό. Εντάξει, λένε χαρακτηριστικά έγινε αυτό που έγινε, να τον μετέφεραν γρήγορα. Α, σοβαρά, γρήγορα. Δηλαδή, αφού εδώ ο κύριος Γεωργαδάκης, για παράδειγμα, ο οποίος είναι γείτονας και γνωστός και από τα αγροτικά ζητήματα του 60χρονου, μας λέει ότι δεν είναι τόσο κοντά το κέντρο υγείας και επίσης από το σημείο του κτήματος μέχρι το κέντρο υγείας μεσολαβεί δρόμος που είναι όχι και ό,τι καλύτερο με σκαμπανεβάσματα. Και το φορείο επίσης μας είπε, είχε και αυτό μια ιδιαιτερότητα. Ήταν και χαλασμένο. Ακριβώς. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που τον κρατούσαν στο φορείο για να μην ανεβοκατεβαίνει με το χτύπημα στο κεφάλι. Δηλαδή τώρα αυτά δεν περιγράφονται. 8 άτομα μαζί με τον γιατρό και τον νοσηλευτή. Μιλάμε για 8 τριτοκοσμικές καταστάσεις. 8 άτομα συνολικά χρειάστηκαν για να τον σηκώσουν από το έδαφος και να μπορέσουν με προσοχή, με τόσα σοβαρά κατάγματα, να τον τοποθετήσουν τον άνθρωπο που... σε μια καρότσα αγροτικού και στη συνέχεια πάνω στην καρότσα, σύμφωνα με τις περιγραφές τους, για να μην ανεβοκατεβαίνει έβαλαν το φορείο βάρος και άλλα 3 άτομα ήταν μαζί του για να μπορέσουν να το συνοδεύσουν μέχρι το κέντρο υγείας και στη συνέχεια που έγινε μετά έγινε η μεταφορά μετά, του. Κάπου στα Χάνια ξανά, όπως έγινε και το χειμώνα, τον πήρα στον οφόρο μετά και τον πάει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αλήθεια, αυτό σημαίνει, δείχνει ότι το σύστημα λειτουργήσε ακαριέα. Μετά από όλο αυτό το σκηνικό,
που έχει καταγραφεί, έχει καταγγελθεί, έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι. Η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια ενημερώθηκε χθες. Η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια ενημερώθηκε χθες μετά από την καταγγελία για αυτό το συμβάν. Εξέτασε τι έγινε. Αλλά και εδώ είχαμε μία απάντηση ότι έχουμε κάλυψη των θέσεων οδηγών 24 ώρες το 24ωρο. Μα εδώ μιλάμε, καλύψατε τις θέσεις, αλλά δεν υπήρχε ασθενοφόρο να οδηγήσουν οι οδηγοί. Και αυτό είναι το ακαριέα. Λειτουργήσε ακαριέα. Και βάζω ένα περιστατικό ακριβώς ίδιο με αυτό που καταγράψαμε λίγους μήνες πριν. Θυμάσαι μια γυναίκα τότε, μέσα στο χειμώνα. Ποιος το έχει ξεχάσει. Που ακριβώς το ίδιο περιστατικό έπεσε και εκείνη. Είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ξανά μεταφορά μέχρι τα Χάνια και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Και εκείνη με χτύπημα στο κεφάλι. Πάλι τίποτα δεν έγινε από τότε. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα για το αν το ασθενοφόρο θα μπαινοβγεί και θα μπαινοβγαίνει από το συνεργείο. Μα πώς θα συζητήσουμε. Πότε θα έρθει, Βασίλη, το φορείο στην καρότσα, αν είναι δυνατόν. Βασίλη, δηλαδή. Πώς θα πάμε τη συζήτηση ένα βήμα πιο μπροστά από τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας τα βρήκε όλα εντάξει. Ναι. Άρα πώς θα συνεχίσει η συζήτηση. Πάμε να τον ακούσουμε όμως, γιατί έγιναν δηλώσεις σήμερα πιο αναλυτικές, μας περιγράφει πώς συνέβησαν όλα αυτά. Ο κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης, έτσι που είναι και στην περιοχή και είναι και γείτονας του συγκεκριμένου 60χρονου. Και έχουμε και τη δήλωση που έγινε σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Υγείας. Σωστά, Βασίλη? Ναι. Πάμε να τους ακούσουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση μετά τις καταγγελίες για το όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στο Πήλιο. Με ασθενή να μεταφέρεται σε κέντρο υγείας πάνω σε καρότσα αγροτικού επειδή δεν υπήρξε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Ο Υπουργός πάντως υποστήριξε ότι όλο το σύστημα αντέδρασε ακαριά με αποτέλεσμα να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Ο ασθενής τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος. Όταν έγινε ο τραυματισμός του ατυχού συμπολίτου μας, πήγε κατευθείαν από το κέντρο υγείας ομάδα γιατρού και νοσηλευτού, όπου σταθεροποίησαν την αιμορραγία του τραυματιστέντος επιτόπου, στο σημείο που τραυματίστηκε. Και του έσωσαν και ολετικά τη ζωή. Ο άνθρωπος σήμερα ζει, γιατί από το κέντρο υγείας πήγε η ομάδα που έχουμε μια ομάδα που γιατροί, πηγαίνει σωστά. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτοί του έσωσαν τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του κέντρου υγείας Αγοράς που έσωσαν τη ζωή του πολίτη μας. Μεταφέρθηκε όμως με καρότσα. Στη συνέχεια, πράγματι, εφόσον δεν υπήρχε ασθενοφόρο, διότι το ασθενοφόρο ήταν στο Βόλο, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο κέντρο υγείας. Μεταφέρθηκε, όπως είπατε, με καρότσα στο κέντρο υγείας από το σημείο τραυματισμού της Αγοράς, ήταν μεγάλη απόσταση. Και όταν έφτασε στο κέντρο υγείας, είχε φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχαμε ήδη ειδοποιήσει και είχε πάει στο κέντρο υγείας όπου τον παρέλαβε και τον πήγε στο Βόλο, όπου και σήμερα νοσηλεύεται. Άρα αυτό που συζητάμε είναι πώς αντέδρασε το σύστημα υγείας στο τραυματισμό του συμπολίτη μας. Αντέδρασε ακαριέα. Αντέδρασε είναι η απάντηση. Του έσωσε τη ζωή. Του έσωσε είναι η απάντηση. Τον μετέφερε ασθενοφόρο στο Βόλο. Τον μετέφερε. Καρός δεν τον μετέφερε στο Βόλο. Από το σημείο τραυματισμού που αναχωράφει στο κέντρο υγείας. Δηλαδή για μερικά μέσα. Όπως αποκαλύφθηκε πάντως για το νέο απίστευτο περιστατικό στο Πήλιο, επί 2 ώρες παρέμεινα βοήθητο στο κτήμα του λόγω έλλειψη ασθενοφόρου 60χρονος που υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Το ρόλο του διασώστη, όπως αποκαλύπτεται, ανέλαβαν γείτονες. Ο 60χρονος που είχε αιμορραγία μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και μετά στο νοσοκομείο του Βόλου. Το περιστατικό συγκεκριμένα σημειώθηκε στις 11 περίπου το πρωί του Σαββάτου. Ο 60χρονος έκανε αγροτικές εργασίες στο κτήμα του στην περιοχή της Αγοράς. Είχε ανέβει σε σκάλα. Η σκάλα όμως για κάποιο λόγο υποχώρησε και ο άτυχος άντρας έπεσε στο κενό από ύψος 6 μέτρων. Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη. Ο Υπουργός είπε πάντως ότι αυτά ισχύουν με το ασθενοφόρο, αλλά είπε ότι το σύστημα λειτουργήσε ακαριά και ευτυχώς σώθηκε μια ζωή, είπε ο Υπουργός. Έκανε παρέμβαση για το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι πολύ τραγικά ο άνθρωπος, γιατί χρειάστηκαν κοντά 2 ώρες να φτάσει στο κέντρο υγείας, σκεφτείτε, σε μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο είναι από το σπίτι του στο κέντρο υγείας. Ή μετά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που φτάσει στο Βόλο. Γιατί είμαστε και μακριά από την πόλη. Ο Υπουργός είπε ότι παρά το ότι μεταφέρθηκε σε καρότσα, λοιπόν, παρά τα όσα έγιναν, λέει, το σύστημα αντέδρασε ακαριά και του έσωσαν τη ζωή. Τι σχολιάζεται γι' αυτό? Εντάξει, ο υπουργός συγκεκριμένος τα λέει από μια οπτική, χωρίς να ήταν εδώ καταρχάς ο συμβάν, γιατί άμα δεν ήταν οι γείτονες, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανέβει ούτε στην καρότσα. Ναι. Δεν υπήρχαν εργαζόμενοι τόσο πολύ. Αυτοί οι γιατροί είναι ήρωες. Οι γιατροί, η πολιτική που ασκείται και υλοποιείται και με φήμια και αυτού του υπουργού, είναι αυτό το ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ξεβρακωμένο, υποστελεχωμένο, με πολλές ελλείψεις και στις γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους. Αυτοί που έχουν απομείνει είναι ήρωες.
και δείχνει την κατάντια για μία ακόμη φορά ενέτη 2024 να κουβαλιούνται άνθρωποι στις καρότσες. Στην καρότσα πάνω ήταν και τρία άτομα να τον κρατούν, γιατί η Ζαγορά έχει ανηφόρες κατηφόρες. Ναι. Να κρατούν τον άνθρωπο πάνω στην καρότσα σε ένα φορείο χαλασμένο που ήθελε 7 άτομα να τον βάλουν στην καρότσα. 7 άτομα τον σηκώσαν να τον βάλουν στην καρότσα. Στο νοσοκομείο είναι τώρα. Άρα είναι τραγικό όλο αυτό. Στο νοσοκομείο δεν κατέληξε. Το σύστημα υγείας γνωρίζουν και οι γιατροί αλλά και ο λαός τι επίθεση έχει δεχτεί, τι ελλείψεις επικρατούν. Το περιστατικό όμως για μία ακόμη φορά επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των ελλείψεων και της τελέχωσης σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της χώρας. Αλίμονο τώρα, αν δεν δίναμε και αν δεν δίνονταν συγχαρητήρια στην ομάδα που έτρεξε και ομάδα, ο γιατρός και ένας νοσηλευτής που προσέτρεξαν για να σώσουν μια ανθρώπινη και ζωή. Οι γείτονες μαζί. Συγχαρητήρια όχι μόνο για τους συγκεκριμένους, για όλους τους συναδέλφους τους που στα κέντρα υγείας δίνουν πραγματική μάχη έτσι, για να ανταπεξέλθουν ό,τι σε όσα κάνουν, συμβαίνουν με πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά εμπόδια. Αλλά να ρωτήσουμε για άλλη μια φορά τον Υπουργό Υγείας. Πρέπει τα κέντρα υγείας παντού να έχουν ασθενοφόρα σε ετοιμότητα. Πρέπει. Όχι χαλασμένα ασθενοφόρα. Ασθενοφόρα σε ετοιμότητα. Πρέπει όλες οι βάρδιες να είναι καλυμμένες 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει. Πρέπει να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τώρα που είναι και καλοκαίρι οι τουρίστες. Πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Αυτά λοιπόν πρέπει. Τώρα όλα τα άλλα που περιήλθαν σε γνώση του Υπουργού φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με όσα συνέβησαν. Και τα περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες που ήταν και στο σημείο. Παραμένουμε στο χώρο της υγείας. Γιατί ο δημόσιος χώρος της υγείας, Βασίλη, πολλές φορές ποντάρει τελευταία σε δωρεές. Και είναι ευτυχώς πάρα πολλοί εκείνοι οι συνάνθρωποι μας, οι ευαισθητοποιημένοι, που προχωρούν σε δωρεές για να ενισχύσουν τις δομές υγείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό ακριβώς συνέβη, Βάσο, κυρίες και κύριοι, και σήμερα με δωρεά σύγχρονου μηχανήματος, πιο ειδικά στην οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου. Ένα μηχάνημα πολύ σύγχρονο και μάλιστα εκεί βρίσκεται και ένας γιατρός. Ο κύριος Κώστας Τσαούσης, ο οποίος είναι ένας γιατρός που έχει κάνει τη διαφορά, όπως είπαν και οι συνάδελφοί του, έχει έρθει με προϋπηρεσίες στο εξωτερικό, με περγαμηνές και είναι γνωστός ακόμη και σε κατοίκους του Βόλου για τις γνώσεις του και το υψηλό επίπεδο γνώσης που έχει και απευθύνονται σε αυτόν άνθρωποι, συμπολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη. Είχαμε λοιπόν σήμερα πραγματικά ιδιαίτερες στιγμές στο νοσοκομείο του Βόλου με τη δωρεά αυτού του σύγχρονου μηχανήματος για να αντιμετωπιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με ασθενείς εκεί στην οφθαλμολογική κλινική, όπως η οχρά κοιλίδα αλλά και άλλα, όπως είπαν οι γιατροί. Και σε αυτή την ενέργεια αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου του Βόλου, ο κύριος Ντόκος. Επίσης η κυρία Καραθάνου Αντιγόνη, η διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας. Ο κύριος Λιούπης, επίσης γνωστός γιατρός, ήταν εκεί και αναφέρθηκαν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται από ευεργέτες δωρητές όλο αυτό το διάστημα, όπως είπες και εσύ, και το χειμώνα καταγράψαμε πολλά. Που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σαφέστατα γνωρίζουμε και καταγράφουμε με το ρεπορτάζ, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και πραγματικά απλώνουν χέρι βοηθείας με δωρεές πολλές φορές που φτάνουν χιλιάδες ευρώ, είτε και με ενίσχυση σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, για να μπορεί να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει και να υπάρχουν ορθές παροχές υγείας προς τους ασθενείς. Παράλληλα, ο κύριος Ντόκος, ο διοικητής του νοσοκομείου, στάθηκε και στο θέμα γιατί θέσαμε το ερώτημα για την ενίσχυση περαιτέρω του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό και είπε ότι είναι στα σκαριά και άλλες προσλήψεις ιατρών. Για να τον ακούσουμε. Πολύ σημαντική η ενίσχυση για το νοσοκομείο του Βόλου και ειδικότερα για την οφθαλμολογική κλινική του Αχιλλοπουλίου. Δωρεάν μηχανήματος και μάλιστα πολύ σύγχρονου. Και ευχαριστήσεις θερμές από πλευράς του διοικητή αλλά και του υπεύθυνου ιατρικού προσωπικού προς τον ευεργέτη δωρητή που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Ο διοικητής του νοσοκομείου μάλιστα επισήμανε ότι το νοσοκομείο ενισχύεται σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα και την τεχνολογία, αλλά παράλληλα και μια ιατρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα να τρέξουν και άλλες διαδικασίες για την ενίσχυση και την άφιξη νέων γιατρών. Είναι θεάρεστο το έργο. Πραγματικά η ζήτηση των υπηρεσιών, ειδικά για οφθαλμολογικά θέματα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό οφείλεται και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από το γιατρό. Περιμένουμε ενίσχυση και από άλλο γιατρό επικουρικό, διότι πράγματι η λίστα αναμονής είναι μεγάλη, αλλά αυτό οφείλεται και στην καλή φήμη που έχει ο γιατρός μας. Προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Εμείς ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον δωρητή και ευπατρίδη, το Μάξιμο τον Κούντα. Εκ μέρους λοιπόν όλου του ιατρικού σώματος του νοσοκομείου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε ευγνώμονες στον δωρητή, τον κύριο Μάξιμο Κούντα.
Η δωρεά αυτή είναι και μεγάλης αξίας, αλλά είναι και πολύ σημαντική γιατί αναβαθμίζει πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ουσιαστικά αφορά για ασθενείς που έχουν προβλήματα στον αμφιβληστροειδή. Είναι ο Κώστας ο Τσαούσης, ήρθε στο νοσοκομείο μας. Είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι στο νοσοκομείο μας πριν από 3 χρόνια. Μετά από μια εξαιρετική εκπαίδευση και καριέρα στην Αγγλία, είναι από αυτούς που θέλουμε, τα παιδιά μας δηλαδή, που θέλουμε να έρχονται πίσω και να προσφέρουν στον τόπο μας. Η συσκευή αυτή, ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε με τη δωρεά του κ. Γκούντα, έχει σκοπό την διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις οχράς κοιλίδας. Θεωρείται απαραίτητος για όλη αυτή τη διαδικασία και για τη θεραπεία του. Οπότε είναι αυτονόητο ότι η απόκτηση αυτή της δυνατότητας θα ωφελήσει πάρα πολύ όλους τους κατοίκους της Μαγνησίας. Υπάρχει υποθεραπεία, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαν οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιωθούν σε ιδιωτικό τομέα να θεραπευθούν σε δημόσιες δομές λόγω της μη ύπαρξης αυτού του μηχανήματος ακόμα. Οπότε περιμένουμε, γιατί αφορά, όπως είπαμε, και όχρα κοιλίδα, αλλά και ανθρώπους που πάσχουν από σαχαρό διαβήτη. Μάλιστα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα και να δούμε τι λένε Βασίλη κτηνοτρόφοι. Γιατί τα λέγανε και χθες εδώ, μέσα από την εκπομπή μας, εκπρόσωποι τους, ότι πέραν του ποσού της κρατικής αγωγής δεν έχουν πληρωθεί κάτι άλλο και ακόμη περιμένουν και οι ζημιές είναι μπροστά και πρέπει να αποκατασταθούν. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πούμε και για αυτό το θέμα, γιατί πόσες φορές το χειμώνα εδώ από την εκπομπή σου, με αναλυτικά ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα μετά τις πλημμύρες, λέγαμε ότι περνούν οι μήνες, θυμάστε ήταν Δεκέμβριος. Προχώρησαν σε οι μήνες μετά. Θα συμπληρώσουμε χρόνο. Ακριβώς, γιατί αυτό ακριβώς μας είπε και ο κύριος Τερεζάκης, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, ότι σε λίγες ημέρες συμπληρώνουμε χρόνο και υπάρχουν, μου μετέφερε χαρακτηριστικά όταν τον ρώτησα, συνάδελφοί του από τις περσινές φωτιές, τα όσα τραγικά συνέβησαν στην περιοχή της Μαγνησίας και τις πλημμύρες στη συνέχεια που είχαν ως αποτέλεσμα σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις και είναι αρκετές να καταστραφούν μαντριά και πραγματικά να έχουν τεράστιο πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι, να μην έχουν λάβει καθόλου αποζημιώσεις. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Όχι δηλαδή να μιλάμε για το γεγονός ότι περιμένουν να πάρουν κάποια ακόμη χρήματα. Είναι ακόμη πιο πίσω κάποια. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι απτάγραφα, θα μπορούσαμε να πούμε λαϊκά. Και να συμπληρώσω ότι σε όλα αυτά έρχεται να επιτείνει μια κατάσταση ανησυχίας για τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας και όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας, που χτυπά και η καρδιά του κτηνοτροφικού κόσμου στην περιοχή μας, για το γεγονός ότι άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Τσιάρας, Κέλλας. Και αυτό που μου είπε ο κ. Τερζάκης είναι ότι μας απάντησαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν το ρώτησα τι τους είπατε για το γεγονός ότι δεν έχουν τρέξει αποζημιώσεις. Περιμένουν, λέει, τώρα επειδή άλλαξε, λέει, η ηγεσία, να τα δουν τα θέματα για να μας απαντήσουν. Ναι. Και λέω, εντάξει, σίγουρα είναι εύλογο αυτό και φυσιολογικό σε έναν βαθμό. Τώρα θα τα δουν τώρα όμως τα θέματα. Έχουν αποφασίσει, ναι, για το τώρα που λες, οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη Θεσσαλία έχουν αποφασίσει κάτι. Ναι, σε αυτή τη σύσκεψη, και μας τα έλεγαν και χθες, επαναλαμβάνω, να συγκεντρώσουν τα άφημοί τους και να τα παραδώσουν στους αρμόδιους υπουργούς. Για να τσεκάρουν και μόνοι τους ότι αυτά που λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν τα λένε για να πουν το δικό τους ψέμα, να κάνουν αντιπολίτευση και να συκοφαντήσουν την όποια προσπάθεια. Θα παραδώσουν λοιπόν τα άφημοί τους και θα τους πούν τους αρμόδιους υπουργούς, ελέγξτε τα για να δείτε ότι δεν έχουμε πληρωθεί. Ναι. Αυτή η κίνηση, αυτή η ενέργεια, και αν τελικά προχωρήσει, μπορεί να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο με το τι έχει τελικά συμβεί ή δεν έχει συμβεί. Τι έγινε με αυτά τα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί το θέμα και έχουν ακουστεί και πολλά εκατομμύρια. Ναι. Έχουν απορία οι κτηνοτρόφοι. Λογικό τι είναι. Γίνεται. Άλλα λένε οι ανακοινώσεις που εκδίδονται και άλλα λέει η δική τους πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά. Άρα αυτό ίσως είναι μια ενέργεια, μια κίνηση που μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Σαφέστατα θα είναι, όπως μας είπε ο κ. Τερζάκης, αλλά πραγματικά ο κτηνοτροφικός κόσμος της Μαγνησίας, διότι καταγράφουμε τα προβλήματά του που υπήρχαν πριν τις πλημμύρες και τις θεομηνίες του προηγούμενου έτους. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι, πόσο μάλλον τώρα πραγματικά είναι να απορεί κανείς σε πόσο δύσκολη η κατάσταση έχει περιέλθει αυτός ο κόσμος και παράλληλα πότε θα πάρουν αυτά τα χρήματα που τους αναλογούν για να μπορούν επιτέλους να επιβιώσουν. Επίσης, ένα θέμα το οποίο υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια, όπως συμβαίνει και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους και είναι μια πραγματικότητα σκληρή, είναι ότι εγκαταλείπουν ή σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα κάποιοι και νέοι.
Οπότε το ερώτημα και των κτηνοτρόφων και των αγροτών προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και την κυβέρνηση και το κράτος το ίδιο είναι τελικά τι θα γίνει με εμάς στο μέλλον. Ποιος θα είναι ο ρόλος μας και ποιο θα είναι το μέλλον μας, και μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα που είναι στυλοβάτης της εθνικής οικονομίας και πρέπει να το δουν επισταμμένος και διεξοδικά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τερζάκη, τι λέει τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων στη Μαγνησία. Αναμένουν για αποζημιώσεις οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας μετά τα όσα έζησαν πριν από περίπου ένα χρόνο με τις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και μετά τις πλημμύρες. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων σε επίπεδο νομού, κ. Τερζάκης, επιχειρώντας απολογισμό, επισημαίνει ότι το πλήγμα ήταν πολύ μεγάλο. Υπήρξαν καταστροφές σε Μαντριά και παράλληλα και άλλες μεγάλες ζημιές. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι συνάδελφοί του, όπως είπε χαρακτηριστικά στον Άστρα, δεν έχουν λάβει καθόλου αποζημιώσεις. Με δεδομένο όμως και την αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο ηγεσίας, ο κύριος Ταρζάκης τόνισε ότι θα περιμένουν τώρα, γιατί τους μετέφεραν χαρακτηριστικά ότι πρέπει να δουν τα θέματα από την αρχή. Έχουμε πάρει τις προκαταβολές της κρατικής αεροζύγης, περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τις αποζημιώσεις, το τελικό ποσό που αναλογεί στον κάθε ένα κτηνοτρόφο, στον κάθε ένα παραγωγό αγρότη, στον κάθε ένα ζημιοφόρο, είτε είναι φωτιές είτε είναι πλημμύρες. Έχουν αργήσει με το κάποιο τρόπο. Το 5-2 ακόμα περιμένουμε μετά από ένα χρόνο να κάνουμε αιτήσεις και να δούμε τι θα γίνει και με το 5-2. Είναι και οι φωτιές που ήταν πιο μπροστά. Ναι. Έτσι. Και οι φωτιές είπαν θα τελειώσουμε τις φωτιές μέχρι τις 26-27 του μήνα. Δηλαδή δεν έχετε λάβει τις αποζημιώσεις που πρέπει να λάβετε ή δεν έχετε λάβει καθόλου για τις φωτιές τις περσινές? Για τις φωτιές είναι και ματιά που δεν έχουν λάβει καθόλου. Μάλιστα. Για μικρή προκαταβολή. Η εξόχληση δεν έχει γίνει ούτε στις φωτιές ούτε στις πλημμύρες. Περιμένουμε να περάσει και αυτός ο μήνας να δούμε. Θα μπουν τίποτα χρήματα και μετά βλέπουμε. Μετά βλέπουμε. Θα μαζευτούμε όλοι οι κτηνοτρόφοι να πάρουμε μια απόφαση. Θα δούμε τι μπορούμε να, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί εντάξει, τα πράγματα σφίγγουν σε εμάς. Γεγονότα που συνέβησαν, τις περσινές φωτιές και ακόμη περισσότερο μετά τις πλημμύρες, γιατί είχαμε καταστροφές σε Μαντριά. Δηλαδή, τώρα, αν κάνετε έναν απολογισμό, κοντεύει ένας χρόνος περίπου σε λίγο καιρό μετά. Τι λέτε, πόσο μεγάλο ήταν το πλήγμα? Ένας χρόνος. Ναι. Τεράστιο. Τεράστιο. Πιστεύουμε ένα 60%. Ναι. Έτσι. Από το Υπουργείο. Είτε ήταν ζωικό κεφάλαιο, είτε ήταν Μαντριά, είτε ήταν μηχανήματα, εξαρτήματα. Το Υπουργείο δυστυχώς άλλαξε. Έτσι, αγροτικής ανάπτυξης. Ναι, είναι ο Τσιάρα. Ναι, και τώρα οι καινούργοι λένε δεν γνωρίζουμε, θα μάθουμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Ο Τριαντόπουλος ήταν σε μια καλή σειρά, σε μια σωστή σειρά για τη Θεσσαλία, για την Μαγνησία, γιατί γνωρίζει τα πράγματα, είναι από εδώ τοπικός. Ναι. Προσπάθησε, βοηθάει και το τρέχει όσο πιο γρήγορα. Ναι. Τώρα που άλλαξε λίγο αυτό όλο το σκηνικό, χρειάζεται κάποιος χρόνος, μας λένε, θα το δούμε και θα σας απαντήσουμε. Δηλαδή πάνω που πήγαμε να πάρουμε μια σειρά κτηνοτρόφοι, αλλάξανε πάλι όλα. Όπως έγινε γνωστό πάντως τις τελευταίες ημέρες, σε λίγα 24 ώρα προγραμματίζεται σύσκεψη σε περιοχή της Λάρισσας παρουσία κτηνοτρόφων από όλη τη Θεσσαλία και κυβερνητικών στελεχών, προκειμένου να θέσουν επιτάπητο στα θέματα που τους απασχολούν, κυρίως στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Πάμε να αφήσουμε λίγο τα προβλήματα στην άκρη που είναι πολλά, έτσι, και αρκετά και καθημερινά, και να δούμε, Βασίλη, τι έγινε με τη χθεσινή μουσική εκδήλωση, την μουσική βραδιά που διοργανώθηκε από το Θαύμα, με φιλανθρωπικό σκοπό φυσικά. Ακριβώς, το Θαύμα, να σημειώσουμε ως μια πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχει προσφέρει χέρι βοηθείας σε πολλούς συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, προβλήματα που έχουν οικογένειες στην περιοχή μας, είτε υγείας είτε βιοπορισμού, και αξίζει σε αυτές τις κυρίες που στελεχώνουν το Θαύμα ένα μεγάλο μπράβο, και πολλές φορές και με ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα έχουμε αναδείξει τη δράση τους. Είχαμε χθες μια πολύ σημαντική εκδήλωση, λοιπόν, μια μουσική παράσταση και ένα μουσικό ταξίδι στο ανοιχτό θέατρο Μελίνα Μερκούρη με τη σφραγίδα του Θαύματος και με κορυφαίους καλλιτέχνες βεβαίως να διανθίζουν την όλη αυτή μουσική παράσταση ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου. Πραγματικά ιδιαίτερες στιγμές, και έχουμε ανάγκη από οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φλέβα πολιτισμού στο Βόλο. Πραγματικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία νομίζω ότι η μουσική μπορεί να ενώσει και παράλληλα να δώσει την δυνατότητα για ελπίδα και μια ακτίδα αισιοδοξίας για πολλά θέματα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα για την ενημέρωση και εμείς να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μια ιδιαίτερη βραδιά η χθεσινή στο ανοιχτό θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, παρουσία πλήθους κόσμου.
Μια πολύ σημαντική εκδήλωση από τον φορέα πολιτισμού Ιωνία σε σύμπραξη με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και την πανελλήνια φιλανθρωπική δράση Θαύμα επίσης να καταθέτει το στίγμα της. Θαύμα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται κοντά σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και βιοπορισμού. Επρόκειτο πάντως θες για ένα μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια 5 εξαιρετικών ερμηνευτών: τον Κώστα Αγέρη, τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Θοδωρή Κοτονιά, τη Σαβέρια Μαριολά και τον Αλέξανδρο Τζουγανάκη. Η ελληνική παράδοση τέθηκε στο επίκεντρο. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα θέματα. Εδώ και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις και μετά υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα. Η Ιωάννα Μπουροπούλου εδώ για να μας ενημερώσει. Ιωάννα, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλησπέρα, Βάσο. Έχει ξεκινήσει πάλι η ζέστη έτσι και θα είναι όπως όλα δείχνουν διαρκείας, γιατί αυτό λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Σκαρφαλώνει και πάλι ο υδράργυρος και για άλλη μια εβδομάδα φαίνεται ότι δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό έχει προειδοποιήσει από χθες μάλιστα για το σήμερα Τρίτη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και έχουμε ήδη ανά τη χώρα να εκδηλώνονται αρκετές πυρκαγιές. Νωρίτερα μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Φάρσαλα. Ακριβώς στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Φαρσάλων, η οποία βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, καθώς επιχειρούν από τη μία και μετά περίπου 9 πυροσβεστικά οχήματα με 18 άνδρες, καθώς και ένα ελικόπτερο, γιατί πρόκειται για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή. Ενώ να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά μήνυμα του 112 έφτασε και στα τηλέφωνα των κατοίκων εκεί πέρα της περιοχής, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αν χρειαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και η ξερά χόρτα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ενώ είναι και μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Τώρα ο κύριος Στεφάνης Τακούδης, ο γνωστός μετεωρολόγος που πολύ συχνά μας ενημερώνει για τον καιρό, για τις καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλία, μας λέει αυτό που λένε και οι υπόλοιποι μετεωρολόγοι, ότι θα έχουμε θερμοκρασίες στα ύψη. Ακριβώς, και με τη Λάρισα πρώτη από όλες τις θεσσαλικές πόλεις να σέρνει το χορό, όπως μπορούμε να πούμε, καθώς θα είναι ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από σήμερα ξεκίνησαν τα πρώτα 40, ενώ όπως είπε ο κύριος Τακούδης, την Κυριακή αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθούν τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Βόλος, που όμως είπε ο κύριος Τακούδης, στην περιοχή της Μαγνησίας και του Βόλου είναι πολύ μεγαλύτερη η υγρασία, γεγονός που κάνει από πολύ νωρίς το πρωί να σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες. Όπως είπε ο κύριος Τακούδης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μετά. Καθώς θα συνεχίσει όλα μέχρι τότε, δηλαδή, έτσι. Και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και όπως μας λέει χαρακτηριστικά, δεν δείχνει κάποια μεταβλητότητα. Δηλαδή και τις επόμενες 10 περίπου ημέρες δεν δείχνει αυτή η. Άρα θα είναι τώρα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από τα προηγούμενα που ήδη έχουμε βιώσει σε συνθήκες καύσωνα. Για 10 ημέρες περίπου. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο κάνουν λόγο και οι μετεωρολόγοι για ζέστη και για καύσωνα διαρκές, καθώς δεν δείχνει κάποια μεταβλητότητα όσον αφορά κιόλας τη βροχή. Λέει χαρακτηριστικά ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες δεν φαίνεται στάλα βροχή στην περιοχή της Θεσσαλίας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τακούδη.
Ζέστη διαρκείας έχει ξεκινήσει από σήμερα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει σε υψηλές θερμοκρασίες και τη Λάρισα να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο Τετάρτη, με μέγιστες τιμές στη Λάρισα τους 40 βαθμούς, 39 Τρίκαλα Καρδίτσα, 37 με 38 στο Βόλο, αλλά με υψηλότερες τιμές υγρασίας. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση αυτή σιγά σιγά μας δίνει και τις ελάχιστες τιμές αυξημένες. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε ελάχιστες τιμές τα ξημερώματα γύρω στους 23 με 24 βαθμούς, λίγο παραπάνω είναι του Βόλου. Σιγά σιγά οι θερμοκρασίες αυτές θα ανέβουν και θα πάμε στις 26 με 27 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε μια μικρή μάλλον ύφεση, δηλαδή θα λέμε ύφεση 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερα. Κάτω, δηλαδή από 40 και 39 που ανέφερα, ένα με δύο βαθμούς πιο κάτω, όχι κάτι σημαντικό. Αλλά πάντως κάτι είναι και αυτό. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μετεωρολόγος Θεοφάνης Τακούδης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα παρατεταμένο διάστημα καύσωνα, ενώ στις επόμενες περίπου 10 ημέρες δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για βροχή ή πτώση της θερμοκρασίας. Σάββατο επανερχόμαστε στους 40. Στην πυρωτική Θεσσαλία, ασθενείς οι άνεμοι, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα Κυριακή να ανεβούμε λίγο ακόμη, 41 με 42, 42 Λάρισα, 41 Τρίκαλα, στους 40 περίπου Καρδίτσα και λίγο πιο κάτω ο Βόλος, και το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας είναι με 41 και ίσως και 42 βαθμούς, τουλάχιστον τις δύο πρώτες μέρες. Αυτά τα στοιχεία έχουμε αυτή τη στιγμή. Πράγματι η παράταση αυτή δημιουργεί προβλήματα πολλά και δεν βλέπουμε, δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να σημειωθούν και κάποια φαινόμενα, να κάπως να καλυτερέψουν την αίσθηση που έχουμε και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε διάστημα 10-11 ημερών δεν φαίνεται τίποτα από βροχή. Ίσως στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αλλά είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πρόγνωση, θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σημειωθεί ότι σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς και για αύριο η περιοχή της Μαγνησίας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του υψηλού κινδύνου. Από τον καύσωνα να πάμε τώρα στις πλημμύρες. Πάμε στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα την περίοδο του Ιανού που χτύπησαν έτσι με μεγάλη σφοδρότητα περιοχές της Θεσσαλίας. Και για αυτές τις καταστροφές αλλά και για τους θανάτους που είχαν προκληθεί έχουμε τη δίκη σε εξέλιξη, Ιωάννα. Συνεχίστηκε σήμερα με τις καταθέσεις των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Σήμερα κατέθεσαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, κυρίως του νομού Καρδίτσας, οι οποίοι ρωτήθηκαν από την εισαγγελέα της έδρας σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα που αν υπήρχαν στην περιοχή και αν αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και οι ίδιοι αναφέρθηκαν στις εκτεταμένες ζημιές αλλά και κατολιστήσεις που υπέστησαν οι τοπικές κοινότητες την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στην ουσία, οι πρόεδροι των τότε κοινοτήτων, ή μάλλον οι τότε πρόεδροι των κοινοτήτων, κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι αντιπλημμυρικά έργα δεν είχαν προηγηθεί. Αυτό είπαν. Άρα δεν υπήρχαν έργα για να προστατεύσουν τις περιοχές από τις πλημμύρες. Ακριβώς, και μεταξύ άλλων ήταν αυτό που είχαν καταθέσει μάλιστα και την αρχή της πρώτης εβδομάδας στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργούνταν μετά τον Ιαννό της πρώτης εβδομάδας, και είπαν μάλιστα ότι και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας υπήρχαν πάρα πολλά σημεία στις διάφορες τοπικές κοινότητες που είχαν συγκεντρωθεί έντονα ξερά χόρτα και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το νερό, να μην υπάρχει δυνατότητα του νερού να φύγει. Να διαφύγει το νερό. Στη συνέχεια κατέθεσε και ο τότε αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής της περιοχής της Καρδίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεδρία του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας που έγινε δύο φορές εκείνη την ημέρα, αλλά και στα οχήματα της αστυνομίας αλλά και τα περιπολικά που υπήρχαν και είχαν βγει στο δρόμο, ενώ η δίκη διεκόπη για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ θα συνεχιστεί και την Παρασκευή. Για να παρακολουθήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα.
Διεκόπη για την 5η 11 Ιουλίου η δίκη για τον Ιαννό που συνεχίστηκε σήμερα με τις καταθέσεις των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του νομού Καρδίτσας. Οι καταστροφές και τα αντιπλημμυρικά έργα στις τοπικές κοινότητες της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας που επλήγησαν από το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό απασχόλησαν κατά κύριο λόγο τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισσας. Ο ένας μετά τον άλλον, πρόεδροι μεταξύ άλλων τοπικών κοινοτήτων στα ορεινά του νομού Καρδίτσας, όπως η Μαγουλίτσα, η Γελάνθη και η Νεράιδα, κατέθεσαν τις ζημιές που υπέστησαν οι κοινότητές τους από την κακοκαιρία. Οι περισσότεροι, στην ερώτηση για το ποια ήταν η αιτία αυτών των καταστροφών, ανέφεραν την έντονη βροχόπτωση, ενώ επέρυψαν ευθύνες και στην υπηρεσία του Δασαρχείου για τη φροντίδα σχετικά με τα φερτά υλικά. Σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα στις κοινότητές τους, χρειάστηκαν οι επίμονες ρωτήσεις της έδρας για να καταθέσουν πως κάποια από τα αντιπλημμυρικά δεν υπήρχαν ή δεν είχαν καθαριστεί ρέματα. Η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του τότε αναπληρωτή αστυνομικού διευθυντή Καρδίτσας, ο οποίος κατέθεσε ότι συγκλήθηκε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας δύο φορές στις 18 Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πρώτη ήταν στις 6 το απόγευμα και η δεύτερη ακολούθησε δύο ώρες μετά. Ανέφερε πως αποφάσισε τη διακοπή κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας μετά τις 9.30 το βράδυ, ενώ για το 112 στα κινητά ανέφερε πως ο ίδιος δεν έλαβε μήνυμα. Ο μάρτυρας εξετάστηκε και για το συμβάν στο Μουζάκι, καταθέτοντας πως η επικοινωνία με τη διοικήτρια στο αστυνομικό τμήμα Μουζακίου ήταν δύσκολη, λόγω των προβλημάτων με τις κεραίες στην περιοχή και πως η ίδια τον ενημέρωσε πως η πρόσβαση στη γέφυρα Μουζακίου είχε αποκλειστεί. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εξέτασής του, ο μάρτυρας δέχτηκε ερώτηση και από τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και ένα εκ των 10 κατηγορούμενων, Κώστα Αγοραστό. Ο κύριος Αγοραστός ρώτησε για την ενίσχυση της αστυνομίας με περιπολικά και άλλα οχήματα από την περιφέρεια Θεσσαλίας, με το μάρτυρα να επιβεβαιώνει πως η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας είχε εξοπλιστεί με οχήματα πριν το συμβάν του 2020. Με την εξέταση του αστυνομικού, το δικαστήριο διέκοψε για την 5η 11 Ιουλίου. Θυμίζουμε πως οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται ο κύριος Αγοραστός και άλλοι 9 είναι η πλημμύρα από αμέλεια διαπαραλήψεως, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο, και η ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως, άπαξ και κατασυρωή. Μάλιστα, την 5η λοιπόν η συνέχεια της δίκης για τον Ιαννό. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί ξεκίνησε από σήμερα η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης των μηχανογραφικών. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα διαδικτυακό σεμινάριο στη Λάρισα. Ακριβώς από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισα πραγματοποιήθηκε σήμερα ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε ενδιαφερόμενους που είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, προκειμένου να γίνουν κατανοητές όλες οι διαδικασίες, προκειμένου να υποβληθεί σωστά το μηχανογραφικό δελτίο τόσο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για τα δημόσια ΙΕΚ. Όπως είπε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Λάρισας, ο κ. Ζέρβας, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι αντίστοιχο από έναν δημόσιο φορέα και είναι πολύ ικανοποιητικό από την εκάστοτε διεύθυνση να προχωρά σε τέτοια μέτρα, καθώς ήταν πάρα πολλές και οι ερωτήσεις των παιδιών, τόσο σχετικά με το πώς να δηλώσουν τις σχολές, αλλά και σχετικά με το ποσοστό του 2% όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας και τις πλημμυροπαθείς περιοχές, ένα ποσοστό που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Ζέρβας τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να επιλέξουν με βάση τις δικές τους προτιμήσεις και φυσικά σε δεύτερη σειρά να βάλουν και τις κινήσεις της αγοράς αλλά και την ποιότητα ζωής που θέλει κάθε επάγγελμα για να συνεχίσουν. Ιωάννα, σας ευχαριστώ και εσένα για την ενημέρωση. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ξεκίνησε από σήμερα, 3η 9 Ιουλίου, η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τους υποψηφίους να αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους. Και έτσι θα μπορούν να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ. Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για μαθητές και εκπαιδευτικούς προκειμένου να λάβουν σαφείς οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του δελτίου. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα διαδικτυακό σεμινάριο από τη ΔΔΕ Λάρισσας για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου που υποβάλλεται από σήμερα 9 Εβδόμου έως στις 18 Εβδόμου την επόμενη Πέμπτη. Σκοπός είναι να επισημάνουμε λεπτομέρειες και παγίδες που υπάρχουν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και οι οποίες πιθανόν να παίξουν ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις στην σχολή εισαγωγής μας και στη σχολή προτίμησής μας. Ο κύριος Ζέρβας προτείνει στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν σχολή με βάση τις προτιμήσεις τους, τις κινήσεις της αγοράς, αλλά και την ποιότητα ζωής βάσει των επαγγελμάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους με γνώμονα το περιεχόμενο σπουδών καταρχάς,
τους επαγγελματικούς δρόμους οι οποίοι ανοίγονται, με δεδομένο τώρα εδώ βέβαια ότι η κατάσταση είναι δυναμική και αυτοί μπορεί να αλλάζουν στην πορεία, και βέβαια και με την ποιότητα ζωής και με τον τρόπο ζωής που σε κάθε επάγγελμα θα συναντήσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν επαγγέλματα που απαιτούν πολλές ώρες εργασίας και κάποια άλλα επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερες ώρες εργασίας. Είναι λογικό πολλές από τις ερωτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε και θα απαντήσουμε βέβαια και στη συνέχεια, γιατί το σεμινάριο είναι σε εξέλιξη, αφορούν το 2% των επιπλέον θέσεων που θα δοθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας. Όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο αυτό. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Και θα έλεγα ότι νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στην πόλη μας δημόσιος φορέας εκπαίδευσης προσπαθεί να ενημερώσει διεξοδικά και έγκαιρα τους μαθητές και τις μαθήτριες για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Υπάρχουν βέβαια προσπάθειες και από άλλους φορείς, οι οποίες προφανώς δεν πρέπει να τις υποτιμήσουμε. Αλλά η δική μας προσπάθεια νομίζω ότι είναι εξίσου πολύ σημαντική. Και γι' αυτό τον λόγο θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες μου στη ΔΟΔΕΛΑΕΣΕ, οι οποίοι οργανώνουν και υλοποιούν τέτοιες δράσεις με σκοπό να βοηθάνε τους μαθητές μας στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Λάρισας έγινε αναφορά και στο ποσοστό ενίσχυση των πλημμυροπαθών μαθητών. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ήδη, ο Υφυπουργός, ότι προβλέπεται ένας επιπλέον αριθμός 2% θέσεων του συνολικού αριθμού των υποψηφίων για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και για τους μαθητές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στον Εύρο. Αυτό τώρα όσον αφορά τις λεπτομέρειες θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Εκεί βεβαίως θα ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Εμείς αισιοδοξούμε βέβαια ότι αυτό θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, για να μην πω και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή του μηχανογραφικού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας και μόνο μέσω της μεσολάβησης της σχολικής μονάδας. Συνεχίζουμε με τη συγκεκριμένη διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών που ξεκίνησε από σήμερα και αφορά όλους τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Και πάμε για αυτό το θέμα να καλωσορίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Καψιόχα. Καλώς σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα που σου λέω από μένα. Λοιπόν, και από το Συλλόγο Φροντιστών Μαγνησίας. Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά, συγχαρητήρια για τις περιπτώσεις τους και προσοχή τώρα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πώς τα πήγαν φέτος οι υποψήφοι, πείτε μας λίγο, γιατί και για ολόκληρη τη Θεσσαλία έτσι ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος, η συγκεκριμένη που τα παιδιά κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, να διαβάσουν, να μελετήσουν, να προετοιμαστούν. Ήταν μια σειρά από ζητήματα μπροστά. Θεωρώ, ας πούμε, ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους και για όλα, και για τους μαθητές και για, γενικά για το τοπικό πληθυσμό εδώ πέρα, στον Βόλο και σε όλη τη Θεσσαλία. Και μέσα από αυτή τη δυσκολία θεωρώ ότι πήγαν πολύ καλά. Αυτό που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Καψιόχα, με το 2% μοριοδότηση για τους υποψηφίους της Θεσσαλίας, θα βοηθήσει καθόλου? Εννοείται, θεωρώ, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία, δεν έχουμε πει ακόμα τη διαδικασία πότε θα γίνει αυτό. Θεωρώ ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο με το περσινά, που έγινε εκεί τέλη αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι μια έξτρα βοήθεια στα παιδιά, τα οποία ίσως να μην περάσουν ή να μην πιάσουν τις σχολές που τους αρέσουν, να κάνουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό. Άρα να πρέπει να συμπληρώσουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό στις ίδιες προθεσμίες που τρέχουν τώρα? Δεν το ξέρω αυτό με το 10%. Δεν έχει αποσαφινιστεί δηλαδή ακριβώς η διαδικασία. Με βάση τα περσινά, με άλλες περιπτώσεις που είχαν δοθεί παρόμοια ποσοστά, είχαν γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι, αυτό το έξτρα μηχανογραφικό. Ναι. Και θεωρώ κάπως έτσι θα γίνει και φέτος. Μάλιστα. Πάμε λίγο να μας πείτε αν υπάρχουν σωστά και λάθη στη διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης των μηχανογραφικών. Δηλαδή, τι λέτε εσείς στους υποψηφίους? Εγώ λέω στους υποψηφίους πρώτον να ψάξουν να δουν τις σχολές της ασυγείας τους, να ψάξουν να μάθουν για τις σχολές μέσα από τους οδηγούς σταδρομίας, να ψάξουν να ρωτήσουν και τα φροντιστήρια, τους καθηγητές τους γενικότερα, να μάθουν για τα επαγγέλματα που θέλουν μέσα από τις σχολές αυτές που προτίμησαν να ακολουθήσουν,
να βρουν και σχολές οι οποίες δεν έχουν μέλλον. Τώρα πλέον έχουμε τη τεχνική νοημοσύνη, έχουμε τεχνολογία, το οποίο είναι ένα πραγματάκι παντού σε όλες τις κατευθύνσεις. Άρα να ψάξουμε να βρουν σχολές οι οποίες να κοιτάξουν να δουν μετά από κάποια χρόνια τι θα μπορέσει για αυτή η σχολή να τους προσφέρει. Κάτι σχολή που θα προτιμήσουμε. Το πρώτο όμως και βασικό. Να μην βάλουν σχολές, ναι. Σχολές με βάση το όνομα. Να βάλουν σχολές με βάση αυτό που θα διαβάσουν ειδικά τη σχολή. Ναι. Υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν κάνουν το κλικ στο όνομα πολλές φορές. Το πρώτο και το βασικότερο καταλαβαίνω. Ότι είναι... Αντίστοιχα να φέρνει πολύ ωραίες. Να έχουν ακούσει δύο πραγματάκια, υποψήφοι να μην ξέρουν, να μην έχουν διαβάσει τις σχολές και να τις προτιμάνε. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν, να βλέπουν ότι δεν. Να περνάνε με το καλό τα παιδιά, να πηγαίνουν και μετά να βλέπουν ότι δεν είναι αυτό που τους αρμόζει, δεν είναι αυτό που θέλουν. Και να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Άρα το βασικότερο είναι τι θέλουν να σπουδάσουν, τι επιθυμούν να γίνουν στη συνέχεια, ποια επαγγελματική πορεία επιθυμούν οι ίδιοι να ακολουθήσουν. Να παρακολουθήσουν σπουδές που θα τους γεμίζουν, θα τους ευχαριστούν, όχι να τα εγκαταλείψουν στη μέση, αυτό λέτε. Με ακούτε, κύριε Καψιόχα, με ακούτε. Μάλλον όχι. Κύριε Καψιόχα, με ακούτε. Ναι. Με ακούτε. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει. Ναι. Αν δεν μπορούμε να έχουμε καλή σύνδεση μαζί του, ναι, να πάμε σε διαφημίσεις. Μάλιστα, διαφημιστικό διάλειμμα τότε και επιστρέφουμε σε λίγο. Γελάτε ξανά εδώ μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Γιώργο Καψιόχα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας. Κόπηκε η σύνδεση ξαφνικά, δεν μας ακούγατε, κύριε Καψιόχα. Λέγατε, ναι, λοιπόν, πού πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους οι υποψήφοι, σε σχολές της επιθυμίας τους και σε σχολές τις οποίες στη διάρκεια των σπουδών δεν θα τις βαρεθούν, δεν θα τις εγκαταλείψουν, για να το πω εγώ έτσι απλά, σωστά. Να έχουν το ενδιαφέρον τους. Mm-hmm. Σχεδίζουν το ενδιαφέρον γενικότερα. Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες παγίδες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, που πρέπει να αποφύγουν. Πρακτικά δηλαδή, τι άλλο θα τους συμβουλεύατε. Αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία που να δώσουν προτεραιότητα. Γενικότερα να ψάξουν, ας πούμε, τις σχολές, να δουν λιγάκι ποιες σχολές έχουν δυνατότητα και μεταγραφής. Πολλά παιδιά. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Καψιόχα. Εμείς σας ακούμε. Πάλι δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Τώρα, θέλετε να με ενημερώσετε αν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Α, μας έκλεισε και ο επόμενος καλεσμένος, γιατί αφού δεν μπορούμε να δούμε τι θα γίνει με τα μηχανογραφικά, βέβαια υπάρχει ακόμα χρόνος. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν το χρόνο που έχουν μπροστά τους οι υποψήφοι για να δουν τα πάντα με ηρεμία, με ψυχραιμία και πάντα αυτό που λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί τους και οι φροντιστές τους και όλοι οι ειδικοί, πάντα σύμφωνα με όσα οι ίδιοι επιθυμούν. Εκεί να δώσουν προτεραιότητα. Έτσι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Βέβαια, στα φροντιστήριά τους και οι εκπαιδευτικοί και παντού όλοι πάντοτε είναι δίπλα τους και είναι εκεί για να τους συμβουλεύουν, να τους καθοδηγούν και να λύνουν τις απορίες τους. Αφήνουμε όμως τις πανελλαδικές εξετάσεις και πάμε στις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί για όλους τους φορολογούμενους τρέχει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πλησιάζει να λήξει και οι λογιστές πριν φτάσει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ζητούν παράταση. Γιατί ζητούν παράταση, θα ακούσουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο φοροτεχνικών στην Καρδίτσα, τον κύριο Γιώργο Παπαδημητρίου. Τον έχουμε εδώ μαζί μας, ελπίζω να μας ακούει και να τον ακούμε. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Γιατί όμως? Γιατί κάθε φορά η φορολογική διοίκηση γίνεται και χειρότερη από την προηγούμενη. Τόσο απλά. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Η προθεσμία που βρίσκεται των φορολογικών δηλώσεων ήταν πεντάμινη από το 2014 με ένα νόμο. Δύο χρόνια μετά, το 2017, κατήργησαν το ΑΠΟ και έχουν κρατήσει το ΕΟΣ. Με αποτέλεσμα κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός, όπως ξυπνάει το πρωί με την όρεξη που έχει ή δεν έχει, αποφασίζει και λέει: ανοίγω τώρα την πλατφόρμα και την κλείνω 30. Αλήθεια, έτσι σας φαίνεται ότι σύμφωνα με την όρεξη του κάθε υπουργού γίνεται η διαδικασία? Μα το λέει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Τελευταία ο κ. Κατσιδάκης έχει αλλάξει επίπεδο, έχει γίνει μια κατηγορία μόνο του. Εντοπίσαμε όλα τα προβλήματα, δηλαδή να μιλήσουμε με νούμερα. Η δηλώση άνοιξε φέτος 26 Απριλίου. 26 Απριλίου λοιπόν άνοιξαν οι δηλώσεις και βγήκε περί χαρίς ο κ. Μητσιλής να πει ότι άνοιξαν οι δηλώσεις. Βγήκε περί χαρίς ο κ. Κατσιδάκης και είπε ότι ξέρετε, επειδή σας κλέψαμε 26 μέρες από τον Απρίλιο. Όπα, τι ακριβώς μας έκλεισες από τον Απρίλιο. Δηλαδή πότε έπρεπε να ανοίξουν οι δηλώσεις? 30 Μάρτιο. Από πού προκύπτει αυτό? Δεν προκύπτει ποτέ αυτό. Υποτίθεται ότι οι δηλώσεις ανοίγουν μία Φλεβάρι. Δεν ήταν ποτέ λοιπόν έτοιμος ο δημόσιος τομέας να αναρτήσει μέσα στο σύστημα τάξης τις βεβαιώσεις των αποδοχών, των συντάξεων και παρακαρτήσεων φόρων κλπ. Άνοιξαν την δηλώση 26 Απριλίου, βγήκε η απόφαση για καταληκτική ημερομηνία 26 Απριλίου και δυστυχώς, όταν λέω ότι είναι με την εκάστοτε διάθεση, την εκάστοτε διάθεση κάτι που τι εννοώ, μέχρι και χθες υπάρχουν προβλήματα. Από χθες, για παράδειγμα, άρχισαν να έρχονται ενημερωτικά email στον κόσμο από την ΑΔΕ που λέει ότι στις δηλώσεις που σας κάναμε μόνοι μας, αυτό που έχετε ακούσει και γινόταν ένας κακός χαμός, ότι ξέρετε, εμείς θα κάνουμε προσυμπληρωμένους 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, υποβλήθηκαν από το 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις αυτόματα μόλις 400.000 και από τις 420.000 που υποβλήθηκαν, 2 Ιουλίου, άρχισαν να πάνε email σε όλους αυτούς. Σε ένα επίπεδο 60% είναι λανθασμένες και καλούνται οι άνθρωποι των οποίων τη δήλωση την υπέβαλε αυτόματα η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να κάνουν τροποποιητική διορθωτική μέχρι 26 ετών. Στο 60%, στο 60% είναι λανθασμένες. Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν λοιπόν ο κ. Κατζηδάκης γίνει στην τηλεόραση και έχει απέναντί του τον δημοσιογράφο, ο δημοσιογράφος θα ρωτήσει τι γίνεται, κύριε Υπουργέ. Εκεί λοιπόν ο Υπουργός λέει ότι του κατέβει. Το μακρύ και το κοντό του. Και όλα είναι μια χαρά. Ενδεχομένως, πολλά από αυτά που λέει ο κ. Χατζηδάκης εστιάζω στον κ. Χατζηδάκη και στον κ. Πιτσιλή. Γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δείχνουν να μην κατανοούν εσκεμμένα, γιατί δεν μπορεί κάποιο να του το έχει. Εσκεμμένα το κάνουν, δεν το γνωρίζω. Σήμερα όμως που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω εδώ τα στοιχεία. Λοιπόν, έχουν υποβληθεί 4.413.000 έντυπα ετσιμένα, επί συνόλου 6.700.000. Έχουν υποβληθεί 691.000 έντυπα ετσιμένα που είναι επαγγελματιών και νομικών κόσμων, επί συνόλου 1.600.000 τρίπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν μπείτε μέσα στην ΑΔΕ, έχουν βάλει ένα ρολόι. Αυτό το ρολόι μετράει ανάποδα μέχρι την λήξη της υποβλήσης των δηλώσεων. Ό,τι πιο εσχρό, ό,τι πιο ποταπό, ό,τι πιο δειλό, ό,τι πιο θρασίδιλο εκ μέρους του κυρίου Πιτσιλή, ονομαστικά μιλάω, και του κυρίου Χατζηδάκη. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι κύριοι τον Αύγουστο θα πάνε διακοπές. Η βολή 26 Ιουλίου κλείνει για όλον τον Αύγουστο. Εμένα όμως τον λογιστή, όχι τον Παπαδημητρίου προς Θεού, μου βάζει ένα ρολόι και μου μετράει ημερολογιακά. Ημερολογιακά, δηλαδή είναι 19 μέρες ή 17 μέρες ακόμη, συνολικά ημερολογιακά, με Σάββατο, με Κυριακή, με βράδυ, με πρωί, σοβαρά κύριε Χατζηδάκη, αλήθεια λέτε τώρα. Και το ωράριο των γραφείων, πού το βάζετε? Πώς εγώ μπορώ να κρατήσω τους συναδέλφους υπαλλήλους στο γραφείο και να πω καθίστε βράδυ και κάνετε δημόσεις? Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ανάγκη? Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι εσείς καλείστε να δουλέψετε με διαφορετικά ωράρια, αλλά λέτε ότι εξ αρχής θα έπρεπε να είχε πάει για αργότερα η λήξη της προθεσμίας. Λέω αυτό που λέμε ή να μην υπάρχει καθόλου προθεσμία.
Όχι, προσέξτε. Λέμε ότι 30 έκτο οι δηλώσεις πρέπει να τελειώνουν. Να ανοίγουν λοιπόν, γιατί χρειάζεται ένα διάστημα 4-5 μηνών. Να ανοίγουν λοιπόν μία Φλεβάρι, αλλά να είναι έτοιμος ο δημόσιος φορέας. Να είναι έτοιμος. Δεν γίνεται να έχει ανοίξει στη φετινή χρονιά, να έχουν ανοίξει δηλώσεις 26 Απριλίου και μέχρι χθες 8 Ιουλίου να στέλνονται διορθωτικά email. Μάλιστα. Άρα λέτε τώρα την καθυστέρηση των υπηρεσιών, των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, την πληρώνετε τώρα εσείς. Προφανώς. Και δυστυχώς δεν θα την πληρώσουμε εμείς, ξέρετε. Εμείς κάποια στιγμή θα πούμε, παιδιά, δεν μπορούμε άλλο, μέχρι εκεί είμαστε. Θα κάνουμε τι είναι να κάνουμε. Ναι. Έχουμε να δώσουμε προτεραιότητα τον μήνα Ιούλιο. Είναι το φοιτητήριο των επιχειρήσεων. Εκ των πραγμάτων, οι δηλώσεις θα πάνε παραπίσω. Θα πέσει η ροή των υποβολών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν εμένει στην απόφαση τη στοιχηματική του κ. Χατζηδάκη, γιατί έπαιξε και στοίχημα στην τηλεόραση ο κ. Υπουργός, ότι δεν θα δώσει παράταση. Βεβαίως, να μην δώσει λοιπόν καμία παράταση, να αρχίσει να βάζει πρόστιμα. Μόνο που τα πρόστιμα δεν θα πέσουν σε εμάς, θα πέσουν στα αφημί των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν να δούμε πώς αυτό θα το αντιμετωπίσει πολιτικά πλέον, εκτός και αν είναι τόσο ασφαλής ο κ. Κατσουδάκης και την έχει δει άνθρωπος των ειδικών αποστολών και σου λέει: Εδώ κύριε, θα σας χορτάσω πρόστιμο. Πήγα το με χαρά του. Αν θέλει να το πάμε έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλει να μην δώσει παράταση. Βεβαίως, να μην δώσει καμία παράταση. Κανένας λογιστής, καμία πρωτοβάθμια οργάνωση, καμία ομοσπονδία δεν ζήτησε ποτέ παράταση. Ποτέ. Οι παρατάσεις που κατά καιρούς δίνονται είναι το συμπέρασμα της αποτυχίας της φορολογικής διοίκησης να είναι συνεπής στο χρονοδιάγραμμα που η ίδια βάζει. Λέει, μέχρι τότε, για να μπω εγώ να κάνω τη δήλωση, να αντλήσω τα στοιχεία που απαιτούνται και να τα ρίξω στο σύστημα όπως πρέπει, θα πρέπει να είναι σωστά, όχι να έρθουν τα λανθασμένα. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει που κάνουν λάθος. Τιμωρούν εμάς και από ναι, πάνω. Τώρα πρακτικά φαίνεται ότι αυτό το μέτρο με την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων που υποτίθεται ότι θα ξεμπλόκαρε όλο το σύστημα και θα διευκόλυνε ήρθε να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, αφού είναι λάθος. Βέβαια. Καταρχάς, το ουδέν ψευδεύτερο είναι από το γεγονός ότι ευαγγελιζόταν για 1.300.000 προσυμπληρωμένες δηλώσεις, υποβλήθηκαν 420.000. Άρα λοιπόν το 1/3. Πρώτη αποτυχία, πρώτο ψέμα. Πάμε στο δεύτερο. Από τους 420.000, το 60% είναι λανθασμένοι και έρχονται email. 4-6% 250.000. Άρα λοιπόν από τις 420 είναι 270. Λοιπόν, άρα 1 εκατομμύριο λιγότερες δηλώσεις. Χρειάζεται να πω κι άλλα. Κινδυνεύουν τότε, μας λέτε, εγώ εκεί θέλω να καταλήξουμε αυτό, να καταλάβουμε ότι κάποιοι μπορεί να κινδυνεύσουν και με πρόστιμο, γιατί οι λογιστές τους δεν θα προλάβουν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων εξαιτίας του όγκου. Ναι, ακριβώς. Γιατί ακόμη και σήμερα, και πολύ φοβάμαι και αύριο και μετά, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχει ελλειπής ενημέρωση μέσα στο σύστημα εξαιτίας της ίδιας φορολογικής διοίκησης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι απίστευτο. Θα έπρεπε εάν εγώ την υποβάλλω τη δήλωσή σας καθυστερημένα, θα αναλαμβάνω την ευθύνη και πληρώνω ένα πρόστιμο. Και πολύ σωστά. Όταν ο δημόσιος φορέας δεν υποβάλλει ή υποβάλλει λανθασμένα τη βεβαίωση αποδοχών ενός υπαλλήλου ή ενός συνταξιούχου, σε αυτόν τον υπάλληλο, τον υπεύθυνο της μισθοδοσίας, γιατί δεν υποβάλλεται πρόστιμο. Εγώ δεν μιλάω να απολυθεί, να πληρώσει πρόστιμο. Να δούμε πώς είναι. Άρα λέτε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Προφανώς. Και είναι πολύ ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι, φέτος ήταν η πρώτη φορά που στο ξεκίνημα ακριβώς των δηλώσεων υπήρξε μια τρισέλιδη επιστολή της Ομοσπονδίας όπου υπήρχε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα ποια ήταν τα προβλήματα. Και λέγαμε, υπάρχει αυτό το οποίο δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Υπάρχει εκείνο το οποίο διορθώθηκε πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι δηλώσεις 26 Απριλίου, για να σας καταλάβετε, και ο ΠΚΠ είχε σκοπό να αναρτήσει τις βεβαιώσεις των επιδοτήσεων 15 Μάη. Ενώ ξεκίνησαν οι δηλώσεις και ο κ. Πιτσίνης έλεγε ότι είναι καλά. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Εκείνη λοιπόν η επιστολή που έλεγε στοχευμένα, κύριοι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δείτε τα να τα διορθώσουμε για να πάμε. Ναι, τι έγινε. Δεν την ακούω. Ο κύριος λοιπόν να σκύψει το κεφάλι κόκκινος από ντροπή και να μην μιλήσει, βγήκε στα κανάλια και είπε, αν είναι δυνατόν, ότι εμείς βγάλαμε την ανακοίνωση γιατί στεναχωρηθήκαμε, λέει, που μας έκοψε το ψωμί, λέει, γιατί η προσυμπλήρωση μας στερούσε πελάτες. Μέχρι εκεί έφτασε το μυαλό του Υπουργού. Ή αυτόν που του συμβουλεύουν να λέει αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει το συμπέρασμα του ίδιου. Είναι ντροπή. Θα έπρεπε να είναι σκυμμένο το κεφάλι κατά κόκκινη,
αλλά έχουν περίσσιο θράσος όταν είναι μόνοι τους. Τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ απλά. Εάν δεν θέλει να δώσει παράταση, όσο έχει υποχρέωση, με γιά το με χαρά του. Η παράταση όμως είναι υποχρέωση να δοθεί, όχι γιατί τη ζητάω εγώ ή ο σύλλογός μου ή η ομοσπονδία. Είναι υποχρεωμένοι να δώσουν την παράταση, γιατί είναι οι ίδιοι αυτοί, οι αδέκτοι του Υπουργείου Οικονομικών, που τα έχουν κάνει μπάχαλο φέτος, χειρότερα από κάθε άλλη φορά, και δεν μπορούν να ελέγξουν τους δικούς τους υφισταμένους. Άρα λοιπόν, εάν επειδή ο κ. Κατζηδάκης έβαλε στοίχημα και είπε ότι εγώ δεν θα δώσω παράταση σε πανελλαδική εμπειρία κανάλι, και βάζει και στοίχημα μάλιστα, εμείς λοιπόν το διευκολύνουμε και του λέμε: κύριε Υπουργέ, μην δίνεις παράταση. 26 ετών μου, κλείδωσέ το για όσους κάνουν τη δουλειά μόνοι τους. Όσοι όμως έρθουν μέσω λογιστή, επειδή υπάρχουν και η ψηφιακή κάρτα, υπάρχουν και ο υπολογισμός του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος, υπάρχουν και τα ΦΠΑ των επιχειρήσεων κλπ. 30 Σεπτεμβρίου μήνυμου για όσους κάνουν μέσω λογιστή. Όπως είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Η Ομοσπονδία την έχει αιτηθεί ήδη την παράταση, κύριε Παπαδημητρίου. Την έχετε ζητήσει ήδη. Όχι παράταση, είπαμε, επαναλαμβάνουμε, είπαμε, δεν ζητάμε παράταση, ζητάμε να είναι ορθά αποτυπωμένα τα φορολογικά στοιχεία μέσα στο σύστημα. Από τη στιγμή που αυτά δεν είναι ορθά και μέχρι σήμερα δημιουργούνται προβλήματα, έχετε μίνιμουμ υποχρέωση για 30 Σεπτεμβρίου για αυτό το κομμάτι. Και ας δούμε μετά το πέρας των δηλώσεων ποια είναι τα προβλήματα φέτος για να μην τα ξανάχνουμε τον χρόνο. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε φορά τώρα 10 χρόνια να βιώνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην ελέγχεται κανείς από τη φορολογική διοίκηση για τα λάθη που γίνονται, αλλά μονίμως εγώ να απειλούμε με το πρόστιμο πριν κάνω λάθος. Αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Και το χειρότερο, ξέρετε, φωνή βόντος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει ερωτήσεις με ερωτημάτων. Έχουν σαλεί επιστολές. Δηλαδή, το μόνο που έχουμε κάνει ακόμα είναι να πάμε στον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουμε σηκώσει τα κυρία ψηλά. Οι συνάδελφοί σας είναι το ίδιο έτσι εξαγριωμένοι όπως εσείς? Όχι, εγώ δεν είμαι εξαγριωμένος. Εγώ επειδή είμαι πρόεδρος φορέα και είμαι και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, είμαι πολύ ήρεμος. Δεν θέλετε να ξέρετε τι σημαίνει. Α, είστε ήρεμος εσείς. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Μάλιστα. Και πάρα πολύ ευγενής θα είναι. Καταλαβαίνουμε το κλίμα που υπάρχει στον κλάδο σας. Σήμερα το βράδυ έχουμε έρθει το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ομοσπονδία. Και ευελπιστούμε άμεσα τις επόμενες μέρες μέχρι Παρασκευή, Δευτέρα το αργότερο, να ζητήσουμε. Θα δούμε. Γιατί παίζει και το να μην μας δεχτούν. Συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο και ενδεχομένως με τον Υπουργό, με τον Πρόεδρο της Βουλής. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα αποφασίσουμε σήμερα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Λαμβάνετε αποφάσεις λοιπόν σήμερα. Είστε μπροστά σε αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Τι να ευχηθώ άλλο. Καλή να είστε δύναμη. Καλά. Να είστε καλά. Καλό. Γεια σας. Σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας και καλοκαίρι που είναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα τουριστικά καταλήμματα στη Λάρισα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλήμματων, ο κύριος Ηλίας Ευσταθίου, εδώ μαζί μας. Τον καλωσορίζουμε. Γεια σας, κύριε Ευσταθίου, γεια σας. Τι κάνετε? Τι κάνετε εκεί στη Λάρισα, στα παράλια, τα όμορφα? Είναι πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου, είσαστε και εσείς γείτονες και έχετε κουμπίσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι λέει η κίνηση, κύριε Ευσταθίου, πώς πάνε τα πράγματα? Και όχι μόνο και είμαστε κοντά στο 60% αυτή τη στιγμή. Πόσο λέτε, συγγνώμη? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, νομίζω. Πόσο είπατε, κύριε Ευσταθίου, είναι κοντά? Είμαστε κοντά στο 60% στις πληρότητές μας αυτή τη στιγμή. Είναι καλά το 60% για Ιούλιο? Κοιτάξτε, αν πούμε ότι οι Έλληνες ακόμα δεν έχουν πάρει την απόφαση για τις διακοπές τους, τις καλοκαιρινές, θεωρώ ότι είναι καλά. Αν το συγκρίνουμε δηλαδή με... Είμαστε καλύτερα από πέρυσι, λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες. Ναι. Όσον αφορά για τους εγκρόνους, όχι για αυτούς που διαμένουν στις πόλεις. Mm-hmm. Και έτσι εμείς στα παράλια απολαμβάνουμε λίγο περισσότερο κόσμο λίγο νωρίτερα. Ναι. Είναι δηλαδή καλύτερη η κίνηση από πέρυσι όσον αφορά γιατί έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες για μπάνιο. Έχουμε καλύτερο καιρό.
καλύτερο καιρό σε σχέση μπάνιο, με... για μπάνιο. Για μπάνιο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Για τον Αύγουστο τι δείχνουν τα πράγματα ή μάλλον για το υπόλοιπο του Ιουλίου και μετά για τον Αύγουστο. Οι συνάδελφοι λένε ότι δέχονται κάτι καθημερινά και μάλιστα αρκετές. Τηλεφωνήματα αρκετά. Τώρα θεωρώ ότι αν κρίνουμε τα παλιότερα δεδομένα ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή πιθανόν να πάμε και στο 90-95% σε πληρότητα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να ακούμε και κάτι αισιόδοξο, γιατί αρκετά έχουμε τραβήξει στη Θεσσαλία όλοι μας. Έτσι, να ακούμε και τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Θεού θέλοντος, έτσι, και καιρού επιτρέποντος. Καλά, αυτό εννοείται. Γιατί πάντα ο τουρισμός, όπως γνωρίζετε, από όλα τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει μέχρι σήμερα, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Σωστά. Κρίνεται άμεσα και καθημερινά, όπως και εμείς το εξάλλου σαν επαγγελματίες. Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι από τα επαγγέλματα τα λεγόμενα ξεσκέπαστα, με την έννοια ότι δεν προστατεύονται από κάπου, ό,τι και να συμβεί. Θα βιώσουν τις συνέπειες. Πέρυσι με τις βροχές, με τις πλημμύρες, με το δάνειο, δεχτήκαμε τεράστιες, πάρα πολλές ακυρώσεις. Ο κόσμος που ερχόταν έφυγε δυσαρεστημένος. Ήταν ένα πολύ κακό σενάριο. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή έδωσε τα εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού για το Θέσσαλη και για το Εύρος. Έκανε πάρα πολύ καλά. Είναι μια ανάσα βοήθειας γι' αυτό. Και για τους συναδέλφους εδώ, για όλους μας, που δεχτήκανε πέρσι την τεράστια πιέση της και για εσάς ιδιαίτερα στη Μαγνησία που δεχτήκατε πάρα πολύ ζημιάς, μιας που είσαστε η πλάτη μας και εμείς η δικιά σας. Και γι' αυτό ήταν μεγάλο πράγμα. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά η πολιτεία αυτή τη στιγμή που έδωσε το Θέσσαλη Πας. Μάλιστα. Τώρα εσείς ευτυχώς κύριε Ευσταθίου, ευτυχώς το ξαναλέω, στη Λάρισα, ευτυχώς δεν έχουμε συκοφάντες με τα θαλασσινά νερά και ελασπολόγους και κινδυνολόγους. Δεν φοβάται ο κόσμος για τη θάλασσα. Δεν νομίζω ότι και εσείς έχετε πρόβλημα με τις θάλασσες. Εντάξει, ζούμε σε μια κοινωνία που την τρίχα την κάνουμε τριχιά, στη λαϊκή. Ναι, αλλά θέλω να πω στη Λάρισα. Στη Λάρισα δεν βιώνουμε αυτό το κλίμα που βιώνουμε στη Μαγνησία. Τη δυσπιστία και το φόβο που έχει προκληθεί από κάποιους ανεγκέφαλους που επιμένουν ακόμη να λασπολογούν και να συκοφαντούν παρά τις μετρήσεις εννοώ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πολύ κακό. Κάνουν πολύ κακό στον τόπο τους. Τους ίδιους τους αυτούς. Θέλει λίγο να προσέχουν την προσοχή. Μα δεν υπάρχει λόγο. Νομίζω ότι σε καμία από τα παράλια τα φεκταρικά για τα νησιά μας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας κίνδυνος για τους λωωμένους και για τα νερά μας και για όλα τα υπόλοιπα. Και για την επισκεψιμότητα του τόπου. Ναι. Δεν ξέρω τις υποδομές του ποινίου, δεν γνωρίζω. Μπορώ να σας πω για τις υποδομές μας εδώ, αλλά σίγουρα δεν γνωρίζω για τις υποδομές του ποινίου. Πιστεύω όμως ότι εκεί έχουν γίνει δράσεις για να δουλέψουμε συνάδελφοι και εκεί. Έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη το καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και κάποιοι λένε, ναι, κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Πάντως τώρα αυτές τις ημέρες που και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όλοι κατευθύνονται στα παράλια, έτσι, αναζητούν την δροσιά των πολύ καθαρών, εξαιρετικών θαλασσών μας παντού, έτσι, σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Και φυσικά και τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που προσφέρουν και τα τουριστικά καταλήμματα και η εστίαση και οι πάντες. Γιατί προσπαθούν. Στη Θεσσαλία ξέρουμε τι θα πει. Προσπαθούν να προσφέρουν τις καλές. Στη Θεσσαλία, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι όπως το βλέπουμε οι περισσότεροι του κλάδου μου, η Θεσσαλία είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Αντιπροσωπεύει ό,τι αντιπροσωπεύει όλη η Ελλάδα. Έχει νησιωτική Θεσσαλία, έχει ορεινή, έχει χειροδρομικά, έχει επισκέψιμα βουνά, φαράγγια, ζεστές πηγές, κρύες, δίμες. Έχει τα πάντα. Ένας προορισμός. Είναι ένας απόλυτος προορισμός. Απλά δεν έπεσε μέχρι τώρα σε χέρια ειδικών για να το αναδείξουν. Αυτό το τεράστιο όλυμπο με το βουνό των Κεντάβρων και τις παιδιάδες τους. Λέτε δηλαδή ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ανάδειξη, λέτε εσείς. Χρειάζεται περισσότερη πρόβληση. Ότι η Θεσσαλία όσον αφορά την ανάδειξη της έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αν εξαιρέσουμε το θαλάσσιο καταδυτικό πάρκο των Σποράδων και την Σιάφελη, η οποία είναι η ναυαρχίδα του τουριστικά της Θεσσαλίας, ναι, η υπόλοιπη ερχόμαστε ουρακή. Πολύ ουρακή και ιδιαίτερα αν κρίνουμε τον νομό Λάρισσας,
Ναι. Ο νομός Λάρισας είναι πάρα πολύ πλούσιος σε πολλά θέματα. Είναι τουριστικά θέματα πάντα εννοώ. Είναι πάρα πολύ καλό για όλο τον χρόνο η επισκεψιμότητά του, γιατί έχει πάρα πολλά μνημεία. Έχει πάρα πολύ μεγάλες αρχαιότητες, πάρα πολλές και μεγάλες αρχαιότητες. Έχει κάστρα, έχει πολύ θέμα. Έχει φαράγγια για κατάβαση, έχει ένα πανέμορφο ορεινό δίκτυο. Την κοιλάδα των Τεμπών που είναι από μόνος του ένας προορισμός και τον Όλυμπο. Και τον Όλυμπο, αυτόν τον θεϊκό Όλυμπο, που με τα λύπες μας όλα τα χρόνια όλοι ξεχνάμε. Μάλιστα. Χρειάζεται, λέτε, μιας άλλης αντιμετώπισης να τύχει αυτό το τουριστικό προϊόν. Να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται μια αντιμετώπιση η Δήμο και η Ειδικότητα. Μάλιστα. Δεν κάνουμε όλοι όλα τα πράγματα. Εγώ είμαι καλός, θεωρώ τον εαυτό μου μέτριο, καλό, κακό ξενοδόχο. Οι άλλοι κάνουν καλή τη διαφήμιση, μέτρια, κακιά, κακιά. Πρέπει να βρούμε τους καλύτερους σε αυτό το κομμάτι και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Σίγουρα οι εκθέσεις στο εξωτερικό, μιας που μιλάμε, τρέχουμε πλέον το 2024, είναι προπομπός του 2025, να ξέρετε, στον τουρισμό. Το τρέχον έτος, αυτό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ο προπομπός μας για το 2025. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το τουρισμό του 2024 αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το 2025. Ακόμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, πρέπει να είναι το επίπεδο τέτοιο που ούτως ώστε να στρώνουμε υπόστρωμα, να βάζουμε υπόστρωμα για το 2025. Δηλαδή, μια κακοφημισμένη περιοχή θα κόψει την επισκεψιμότητα για το 2025. Mm. Πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε αυτό κατά νου. Στρώνουμε κρεβάτι για την άλλη χρονιά, τη γλώσσα μας. Εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι, να μας αφήσουν στην ησυχία μας και τα έντονα καιρικά φαινόμενα και έκτακτα περιστατικά, να μην συμβεί τίποτα. Αρκετά ζήσαμε. Δεν θέλουμε. Λίγη προσοχή από όλους μας για τις πυρκαγιές, λίγη προσοχή. Ναι, δεν θέλουμε άλλα, αρκετά. Πολύ προσοχή. Αυτό ναι, πείτε το κι εσείς, γιατί το λέμε κι εμείς συνέχεια. Χρειάζεται προσοχή από όλους μας, από όλους μας. Με τις ενέργειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Σταθίου. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να πάει όλη η Θεσσαλία με πρίμα τον αέρα, με έτσι, πρίμα τα πανιά. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο εμείς φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3 το μεσημερί από όλους μας. Ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια και χαρά.